Γεια σας από το τέταρτο συνέδριο Hotel Tech. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Κάντι μαζί με τον κύριο Νίκο Παπαδημητρίου και την κυρία Τερέζα Καβαράκου. Χαίρετε. Καλησπέρα. Πείτε μας λίγα πράγματα για το τι παρουσιάσατε σήμερα εδώ στο συνέδριο, τι λύση προσφέρει η Κάντι γενικότερα που μπορούν να ωφελήσουν τον κλάδο των ξενοδοχείων. Η Κάντι είναι μια εταιρεία η οποία είναι εξειδωτημένος συνεργάτης της Microsoft, άρα γενικότερα ήρθαμε εδώ για να παρουσιάσουμε με πόση ευκολία και μέσα από μια πλατφόρμα η οποία είναι ένα παγκόσμιο προϊόν που ονομάζεται Office 365 θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε απλές διαδικασίες, low cost διαδικασίες με γνώμονα πάντοτε την ψηφιοποίηση ή τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Άρα καταλήγουμε στο ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα θέμα κουλτούρας μιας εταιρείας. Ένα από τα εργαλεία που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν γενικότερα να αρχίσεις να μπαίνεις στη λογική του ψηφιακού ανταγωνισμού, όπερ σημαίνει ότι να είσαι ανταγωνιστικός γενικότερα και σε τεχνολογία αλλά και σε υπηρεσίες που πελάς πελάτες, είναι ένας απλός δρόμος το Office 365 χρησιμοποιώντας ένα απλό email να μοιράσεις όλη την πληροφορία που έχεις προς τους χρήστες του συστήματος. Και εμείς σήμερα παρουσιάσαμε ένα σενάριο το οποίο έχει σχέση με το πόσο εύκολα μια καθαρίστρια ενός ξενοδοχείου στο κομμάτι του housekeeping μπορεί να δώσει ένα ok ότι είναι καθαρό το δωμάτιο για τον επόμενο πελάτη και ένα άλλο option κατά πόσον μπορεί να δώσει αυτός ο άνθρωπος μια φωτογραφία, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το housekeeping για ένα προβληματικό ανταλλακτικό που θεωρητικά μπορεί να είναι μια βρύση, μια λάμπα ή οτιδήποτε σε ένα δωμάτιο, μια εντολή εργασίας σε κάποιο τμήμα επισκευών, τεχνικών που θα ανταπεξέλθουν και θα κλείσουν έτσι τον κύκλο. Αυτό από πίσω, όπως καταλαβαίνετε, τρέχει μέσα από την σουίτα του Office 365, τρέχει σε Power Apps, άρα φανταστείτε ότι είναι responsive και θεωρητικά τρέχει, όχι θεωρητικά και πραγματικά, σε laptop, σε υπολογιστές, με την ίδια ευκολία σε κινητά, σε tablet. Επίσης χρειαζόμαστε το κομμάτι των Power Apps σαν option του Office 365, το κομμάτι του Flow και το κομμάτι που έχει σχέση με το SharePoint. Το Flow είναι γενικότερα μια ροή που μπορεί κάποιος άνθρωπος να δηλώσει ένα γεγονός και αυτό το γεγονός να πάει στον επόμενο, έτσι όπως ορίζω εγώ κάποια ιεραρχία για να κάνει κάποιο approve. Άρα σήμερα ήρθαμε εδώ για να καταλήξουμε, να δείξουμε την ευκολία στο εγχείρημα που λέγεται Digital Transformation ενός οργανισμού μικρού, μεσαίου ή μεγάλου, πώς μπορεί να φτάσει και ποιος είναι ο τρόπος που θα μπορούσε να ακολουθήσει. Εμείς μέσα στις υπηρεσίες που δίνουμε, επειδή δίνουμε και consulting, μπορούμε να βοηθήσουμε τον οποιοδήποτε θα χρειαστεί μια τέτοιου είδους υπηρεσία. Έχουμε κάνει και ένα ειδικό offering, το οποίο θα το διαβάσετε βέβαια και στα, γενικότερα στα media, ένα offering για αυτή την το Hotel Tech, όπου αυτό το offering αντικατοπτρίζει μια ειδική εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε με περιγραφή αυτή που σας είπα προηγουμένως και γενικότερα προσφέρεται σε αυτούς οι οποίοι είναι εκθέτες και επισκέπτες αυτής της οργάνωσης. Ευχαριστούμε και πάλι τη Smart Press για την ευκαιρία που μας δόθηκε να παρουσιάσουμε τις λύσεις μας. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.